Να ενημερώσουμε όσους επαγγελματίες δεν έχουν γίνει οι καθαρίσεις τους, όσοι έχουν παράλληλη ασφάλιση, δηλαδή έχουν και μισθωτές υπηρεσίες και είχαν και επαγγελματική δραστηριότητα. Ο ΕΦΚΑ ακόμη δεν έχει ρίξει τις εκαθαρίσεις αυτών των ειδοποιητήριων. Δεν ξέρουμε πότε θα γίνει αυτό, αλλά κατά τα άλλα 31 Πέμπτου θα πρέπει να γίνουν οι συμψηφισμοί, αν απαιτεί, αν το επιθυμεί ο φορολογούμενος, να συμψηφιστούν οι επιστροφές που είναι να γίνουν ή να δηλωθεί ο IBAN, όπως έχουμε πει, Σοφία μου, προκειμένου να το επιστραφεί η διαφορά που έχει προκύψει με την νέα καθάριση. Τώρα, τι συμβαίνει με τους υπόλοιπους επαγγελματίες, και είναι ένας λόγος που έχουμε κολλήσει και τις φορολογικές δηλώσεις των επαγγελματιών. Mm-hmm. Μέσα σε όλα τα τεχνικά θέματα λοιπόν και όλες τις αλλαγές που είχαμε στα έντυπα φέτος του Ε3, έχει προκύψει το εξής φαινόμενο. Η νομοθεσία τι έλεγε μέχρι τώρα? Ότι εγώ, σαν έξοδο, να αναγνωρίσω μέσα στην επιχείρησή μου για το 2017 που κάνουμε φέτος τη φορολογική δήλωση, θα πρέπει να αναγνωρίζω μόνο ό,τι έχω καταβάλει εμπρόθεσμα ή σε παράταση από τον ασφαλιστικό μου φορέα. Έρχεται ο ΕΦΚΑ και κάνει εκαθάριση όχι 31 Δωδεκάτου του 2017, ώστε εμείς οι φοροτεχνικοί και ο φορολογούμενος, ο επιτευγματίας, να γνωρίζει τελικά ποια ήταν η δαπάνη του με 31 Δωδεκάτου, δηλαδή τι θα αφαιρέσει ως έξοδο από τα έσοδά του, για να ξέρει και με τι εισόδημα θα φορολογηθεί φέτος. Mm-hmm. Έρχεται ο ΕΦΚΑ και λέει ότι εγώ πρέπει να σου ζητήσω και κάτι παραπάνω με τη νέα εκαθάριση, γιατί το εισόδημα, όπως ξέραμε, ήταν η εκαθάριση του 2015, ενώ τώρα η νέα εκαθάριση έχει γίνει με του 2016 που έχουν ήδη υποβληθεί δηλώσεις. Εγώ θα σου δώσω 5 δόσεις, τις οποίες θα θεωρήσω ότι είναι εμπρόθεσμες με 31 Πέμπτου, 36, 31 Ιουλίου, τέλος Αυγούστου και τέλη Σεπτεμβρίου. Οι φορολογικές δηλώσεις όμως, Σοφία μου, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, λήγουν 30 Ιουνίου. Ακριβώς. Με την παράταση που ενδεχομένως περιμένουμε να τελειώσουμε και τέλη Ιουλίου. Ελπίζω και εύχομαι να μην πάμε παραπέρα για ευνόητους λόγους. Εδώ όμως θα προκύψουν θέματα. Γιατί δεν μπορώ την ώρα της υποβολής της δήλωσης να γνωρίζω αν ο φορολογούμενος επιχειρηματίας θα πληρώσει εμπρόθεσμα τις δόσεις αυτές. Γιατί δεν είμαι πρώτον όλη την ώρα μαζί του, δεν ξέρω την οικονομική του κατάσταση. Και τι μου λέει το Υπουργείο? Έλα, δήλωσέ μου ό,τι έχει πληρώσει την ώρα της υποβολής της δήλωσης. Δηλαδή, έχει πληρώσει την πρώτη δόση, έχει πληρώσει τη δεύτερη. Για παράδειγμα, αν έχουμε κάνει 30 Ιουνίου την φορολογική δήλωση. Δήλωσέ μου τα όλα μαζί τότε και θα μείνουν οι υπόλοιπες δόσεις και έλα κάνε τροποποιητική δήλωση μετά το Σεπτέμβριο που θα ξέρεις και την τελευταία δόση. Φυσικά είναι παράλογο, γιατί ουσιαστικά αναγκάζει το φορολογούμενο από τη μία να τον αναγκάσω εγώ σαν φοροτεχνικός, αν χρειάζομαι το έξοδο, και να του πω σε παρακαλώ πλήρωσέ τα εκ των προτέρων και όχι σε 5 δόσεις, που σημαίνει ότι θα πρέπει να τον ζωρίσω οικονομικά, ενώ έχει τη δυνατότητα από την πλευρά του ΕΦΚΑ για να γλιτώσει φόρο από την πλευρά του εισοδήματος, και από την άλλη είναι αδύνατον να τον κυνηγάω από πίσω το πότε θα πληρώσετε στις φορές σαν φοροτεχνικός.